Λαμπάδες με κούριερ θα στείλουν φέτος οι νονείς στα βαφτιστήρια τους. Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα και με τα καταστήματα κλειστά, ήδη πολλοί έχουν στραφεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ήδη πολλά e-shop αλλά και καταστήματα λιανικού εμπορίου έχουν αρχίσει να στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν λαμπάδες, ρούχα, παπούτσια και άλλα, δίνοντας μάλιστα κίνητρο για αγορές χωρίς επιβάρυνση με έξοδα αποστολής ή αντικαταβολή. Η κατάσταση αυτή όμως έχει οδηγήσει και πολλούς εμπόρους στο να χάσουν τελείως την πασχαλινή περίοδο, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα προώθησης των προϊόντων τους με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομική ζημιά που έχει προκύψει από αυτήν την κατάσταση είναι τεράστια. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Και πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ανακάμψουν, αυτό είναι το θέμα μας. Και όσοι είχαν τα e-shop τους, όποιοι κινούνται, αλλά λόγω του μεγάλου όγκου που υπάρχει στις courier, δυστυχώς τα πράγματα θα φτάσουν πολύ μετά το Πάσχα. Ίσως να υπάρχουν και επιστροφές αυτό. Άρα, διπλή η ζημιά. Έστω και για αυτούς τους λίγους που μπορούν και εξυπηρετούν κόσμο μέσω των e-shop. Οι νονοί και οι νονές βρήκαν την λύση για να στείλουν τις λαμπάδες κατευθείαν στο σπίτι των βαφτιστηριών και ευχή όλων είναι να προλάβουν να φτάσουν, καθώς τις τελευταίες ημέρες τις εταιρείες courier παρατηρείται αυξημένος φόρτος εργασίας και γίνεται αγώνας δρόμου για να τα προλάβουν όλα. Πάντως, όπου και αν ανάψουν φέτος οι λαμπάδες, σε μπαλκόνια, αυλές, ταράτσες, κήπους, τα βαφτιστήρια τις περιμένουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά.